δηλαδή ακριβώς στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Έλα Μανώλη, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, Μανώλη. Περνάνε μέλη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού που πάνε να πολεμήσουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο σημείο 0. Εκεί που βλέπετε το τείχος και τη σημαία είναι η Συρία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εδώ βλέπετε μέλη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού που στηρίζονται από την Τουρκία, περνούν αυτή τη στιγμή τα σύνορα. Φωνάζουν Αλλάχου Ακμπαρ. Βλέπετε μετά. Αυτή τη στιγμή, ήδη πριν από λίγα λεπτά, ανήγγυλαν ότι θα περάσουν και αυτή τη στιγμή συνοδεία κάποιων Τούρκων μελών της στρατοχωροφυλακής, βλέπετε, άνοιξε και η πύλη και περνούν απέναντι στη Συρία για να πολεμήσουν. Βλέπετε με αντιαεροπορικά, mm-hmm. με πολυβόλα και ακόμα θα συνεχίσουν να περάσουν. Ας μείνουμε ζωντανή μετάδοση, γιατί βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι η προέλαση, δεν είναι των τουρκικών δυνάμεων, είναι των δυνάμεων που των Συριακών δυνάμεων που στηρίζονται από την Τουρκία. Δηλαδή είναι αυτοί που αντιπολτεύονται στον Άσαντ. Θα δείτε ακόμα κι άλλα. Βλέπω ότι έρχεται ένα ολόκληρο κομβόι αυτή τη στιγμή. Είμαστε ακριβώς στο σημείο 0 του πολέμου στη Συρία. Και βεβαίως βλέπουμε τα οχήματα, τα στρατιωτικά. Εγώ να σας δώσω και εικόνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ζωντανή εικόνα. Με μεγάφωνα. Εδώ βλέπουμε όλοι με κάτι. Έτσι λίγο ισλαμιστικές φάτσες βλέπω. Είναι αυτοί λίγο φανατικοί ισλαμιστές, όχι τζιχαντιστές όπως το Ισλαμικό κράτος. Αυτοί στηρίζονται, φωνάζουν όλοι Αλλάχου Ακμπαρ και πάνε να πολεμήσουν στο Ταλ Άμπιατ που βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από εδώ. Η πίσω πόλη που βλέπετε εκεί που είναι η σημαία είναι η Τουρκία. Αμέσως στα 10 μέτρα είναι η Συρία. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή φωνάζοντας Αλλάχου Ακμπαρ περνούν τα σύνορα και πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και με εμβατήρια Οθωμανικά ακούω αυτή τη στιγμή. Οθωμανικά εμβατήρια περνούν τα σύνορα για να φανατισμένοι Μανώλη από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Πολύ φανατισμένοι. Ήδη έχει κάνει τη δουλειά, τη σκληρή δουλειά ο τουρκικός στρατός από όσο γνωρίζουμε. Από χθες το βράδυ έχουν έρθει και Τούρκοι κομμάντος. Αλλά αν μπορούμε να μείνουμε στον αέρα, γιατί βλέπω εννοείται. Ότι έχετε κι είσαι άλλο πάντα κόμπο. Στον αέρα. Είσαι πάντα στον αέρα, Μανώλη. Μεταδίδουμε αλλά ζωντανή εικόνα από τα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Ένα ολόκληρο σοου γίνεται αυτή τη στιγμή. Τι έρχεται τώρα, προσπαθώ να δω. Έρχεται. Μείνετε στον αέρα. Μείνετε στον αέρα, ναι, γιατί έρχεται κι άλλο κομβόι με πολεμιστές που πηγαίνουν να στηρίξουν τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Εδώ γίνεται ένα σοου αυτή τη στιγμή. Προφανώς. Γίνεται κανονικό σοου. Βλέπουμε και τις επεφημίες εκεί των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί, ναι. Ναι, και ακριβώς έχει συγκεντρωθεί κόσμος. Και περιμένουμε να δούμε και άλλους πολεμιστές. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Μανώλης, το επαναλαμβάνω για όσους βλέπετε τώρα, ο Μανώλης μεταδίδει ζωντανή εικόνα από τα σύνορα Τουρκία-Συρίας. Βλέπετε τους μαχητές εδώ. Είναι... Περνούν τα σύνορα. Περνούν τα σύνορα. Πάνε για πόλεμο δηλαδή αυτοί. Πάνε για πόλεμο με πανηγυρίζοντας. Για να είμαστε ακριβείς. Εδώ... Κάνουν εισβολή σε ξένη χώρα. Κοιτάξτε, κάνουν εισβολή σε ξένη χώρα. Αυτή είναι από τη Συρία. Είναι μέλη του Ελεύθερου Στρατού. Βεβαίως κάνουν σε περιοχή που ελέγχεται από τους Κούρδους. Ο τουρκικός στρατός έκανε χθες την εισβολή. Αλλά αυτή τώρα, κοιτάξτε, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω, 80.000 Τούρκοι στρατιώτες και 20.000. Βλέπετε. Όλοι Αλλάχου Ακμπαρ, Αλλάχου Ακμπαρ φωνάζουν. Αυτή τη στιγμή και πάνε να πολεμήσουν. Θα έρθουν και άλλα. Βλέπω οχήματα, πικάπα οχήματα με πολλά όπλα πάνω τους. Αυτοί τώρα λοιπόν καταπολεμούν τους Κούρδους στη Συρία. Αμέσως είμαστε στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Πίσω είναι η Συρία. Mm-hmm. Είμαστε ακριβώς εδώ και βεβαίως βλέπουμε και υποστηρικτικά οχήματα που έρχονται. Τώρα θα δείτε και οχήματα του τουρκικού στρατού που έρχονται, τη στρατοχωροφυλακή. Θα δείτε τώρα. Αυτό δεν κατάλαβα τι οχήμα είναι, αλλά έρχεται τώρα, έρχεται και παιδιά, θα δείτε τα οχήματα του τουρκικού στρατού τώρα έρχονται. Δεν μπορούν να στρίψουν αυτή τη στιγμή, αλλά έρχονται. Να δούμε. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι του τουρκικού στρατού, όχι. Δεν είναι, αυτό είναι του... έχει τουρκικό σήμα, δε, ακριβώς. Ναι.
έχει, γιατί ξέρετε, κάποια οχήματα με παραλλαγές είναι ναι. του ελεύθερου Συριακού στρατού. Είναι οχήματα που έχουν παρακολουθεί από τους Τούρκους, αλλά έχουν άλλα σήματα. Εδώ βλέπω την τουρκική σημαία, είδα και εδώ. Περιμένετε, έχετε να δείτε ακόμα πολλά. Έχουμε ναι. να δούμε ακόμα είσαι πολλά. Πάντα στον αέρα. Πάντα και τα άλλα, βλέπουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση περνούν τα οχήματα για τη Συρία. Για να πολεμήσουν στη Συρία. Αυτά βρέμαν όλοι μέσα, αυτά τα τελευταία μέσα έχουν Τούρκους στρατιώτες. Ή Σύρους αυτού που συνεργάζονται με τους Τούρκους. Είναι κάποιοι που αντιπολτεύονται στον Άσαντ και έχουν ενταχθεί, έχουν εκπαιδευτεί από την Τουρκία. Έλεγα και διέκοψα, έλεγα ότι 80.000 Τούρκοι στρατιώτες συμμετέχουν στις μάχες και 20.000 μέλη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Αυτά λοιπόν, εδώ τα οχήματα είναι του Ελεύθερου, δηλαδή έχουν το τουρκικό λογότυπο, αλλά από όσο καταλαβαίνω μέσα τους βλέπω μέλη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού. Ναι, ακριβώς έτσι είναι, γιατί βλέπω κάτι παιδιά με μουσια. Δεν είναι τουρκοφαντάρι, τουρκοφαντάρο ναι, με μουσια δεν θα δεις. Ούτε τουρκικό κομμάτι με μουσια. Μεγάλο κομβόι, πολλά οχήματα μέχρι στιγμής. Ναι. Παιδιά, γι' αυτό επέμενα εκείνη τη στιγμή να βγούμε στον αέρα, διότι έβλεπα ότι έρχεται ένα κομβόι. Είχαμε φτάσει εδώ στο σημείο 0 των συνόρων και βεβαίως βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ο Sky ζωντανά από το σημείο 0, από την περιοχή Ακτσάκαλε στην νότια ανατολική Τουρκία, κοντά στην πόλη Ούρφα, 40 χιλιόμετρα από την Ούρφα, και βλέπουμε την προέλαση των δυνάμεων από την Τουρκία. Πολλά οχήματα, Μανώλη. Πολύ μεγάλο κομβόι. Πολλά οχήματα. Πάρα πολλά, παιδιά. Κοιτάξτε τι γίνεται, κοιτάξτε τι γίνεται. Και με όπλα, διαφορετικά, έτσι, διαφορετικά οπλικά συστήματα, ναι. Και με διαφορετικά οπλικά συστήματα. Και όλο αυξάνεται και το πλήθος, σταματάει. Αυξάνεται και το πλήθος γύρω σου. Έχουν βγει όλοι προφανώς ναι. και επιφυμούν. Επιφυμούν. Βλέπω κάνουν και αυτό το σήμα με τα, πώς το κάνουν, τα τέσσερα δάχτυλα. Ακριβώς. Ναι. Και τις νίκες, κάποιοι της νίκης. Εδώ οι περισσότεροι είναι αραβόφωνοι. Βέβαια εδώ τα πράγματα είναι μπρεγμένα. Δηλαδή ρωτούσαν κάποιοι πότε θα υψώσουμε τη σημαία, λέγανε απέναντι. Εγώ και επειδή είμαι δημοσιογράφος και μιλάω την τουρκική, το λέω παιδιά τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω, καταλαβαίνετε. Δηλαδή εδώ διπλωματία χρειάζεται. Τώρα συνεχίζεται το κομβόι, είναι ατελείωτο. Και εδώ βλέπω ένα όχημα της τουρκικής αστυνομίας. Και βεβαίως βλέπουμε και άλλοι είναι και κάτι, το πρώτο, δεν πάει προς τα σύνορα. Και είναι όχι. και το πρώτο όχημα που είδαμε που έχει τουρκική σημαία. Όχι σήμα, ναι, σημαία. Ναι, ναι, ναι. Σημαία ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε το κομβόι που νομίζω ολοκληρώθηκε. Θα το συνοδεύουν με αυτοκίνητα κάποιοι. Ναι. Πολεμιστές και διάφοροι άλλοι. Ξέρεις, όταν γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Λοιπόν, Μανώλη, καταρχάς ευχαριστούμε για το αποκλειστικό ρεπορτάζ που μας έδωσες αυτή τη στιγμή. Ακριβώς τα σύνορα, ακριβώς τα σύνορα πίσω από το Μανώλη, στα 50 μέτρα βλέπουμε τα. Να κλείνω σιγά-σιγά. Να κλείνω. Υψωμένες ναι, ναι. τουρκικές σημαίες βλέπετε πίσω από το Μανώλη. Κραδένουν εκεί οι τουρκικές σημαίες. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.